Στην απόσυρση της υπηρεσίας Uber από την Ουγγρική αγορά οδηγείται η εταιρεία μετά την ψήφιση νόμου που αλλάζει το τοπίο των μεταφορών στη χώρα. Στην Ουγγαρία οι οδηγοί ταξίδι εκδίκησαν με πολύμενε κινητοποίησεις την κατάργησή της. Η κυβέρνηση Όρμπαν πέρασε τελικά νόμο που οδηγεί την Uber σε αναδίπλωση. Unique... Πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση. Δεν μα επέβαλαν απαγόρευση, απλώ κατέστησαν αδύνατο για του συνεργάτε μα να συνεχίσουν να λειτουργούν εδώ. Δυστυχώ, οδηγηθήκαμε σε επανεκτίμηση τη δραστηριότητά μα. Πρόκειται για τι ίδιε υπηρεσίε που παρέχουμε και σε άλλε 21 χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω, πια είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσουμε στην Ουγγαρία. Αν αλλάξουν τα πράγματα, θα είμαστε οι πρώτοι που θα επιστρέψουμε. Σε όποια χώρα και αν εμφανίστηκε η υπηρεσία Uber, ξεσηκώθηκαν έντονε αντιδράσει από του οδηγού ταξί. Οι απεργιακέ κινητοποιήσει οδήγησαν πολλέ φορέ σε παράλυση τη κυκλοφορία αλλά και σε βία επεισόδια. Είμαι ευχαριστημένο. Μα πήραν το φαγητό από το στόμα των παιδιών μα. Λειτουργούσαν με έναν λάθο, παράνομο τρόπο με πολύ χαμηλέ τιμέ. Οπότε δεν είναι και κανένα ατύχημα που του έκοψαν ή που έκλεισαν. Άραμαστε. Άραμαστε. Σύμφωνα με στοιχεία της Uber, μόνο στη Βουδαπέστη 160.000 πολίτες έκαναν χρήση της υπηρεσίας. 1.200 συνεργάτες της εταιρείας κινδυνεύουν τώρα να χάσουν τις αδειές τους. Με αυτόν τον τρόπο στερούμε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί η καινοτομία. Οι κανόνες για να αναπτυχθεί η υπηρεσία και να δουλέψουν οι οδηγοί θα πρέπει να αλλάξουν. Η κατάσταση σε λίγα χρόνια θα είναι τελείως διαφορετική. Τα πράγματα αλλάζουν πολύ γρήγορα. Η υπηρεσία Uber θα πάψει να είναι διαθέσιμη στην Ουγγαρία από τις 24 Ιουλίου. Uber... Πολύ μεγάλο αριθμό χρηστών τη υπηρεσία Uber στη Βουδαπέστη είναι ξένοι. Είναι σημαντικό ότι η επιπτώσει θα έχει διακοπή στον τουρισμό.